Το νέο κτίριο είναι 1500 τετραγωνικά μέτρα στα τρία υπέργεια επίπεδά του. Αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, διδασκαλίας, βιβλιοθήκες, εργαστήρια και γραφεία είναι οι χώροι κυρίας χρήσης. Το έργο περατώθηκε το Δεκέμβριο του 2015 με έναρξη εργασιών τον Αύγουστο του 2013 με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ. Τα εγγένεια πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης μαζί με τους αντιδημάρχους παιδείας αθλητισμού Έλλη Χρυσίδου και τεχνικών έργων περιβάλλοντος και καθαριότητας Θανάση Παπά. Αυτό το σχολείο είναι ένα πολύ σύγχρονο σχολείο, έγινε με λεφτά από το ΕΣΠΑ, παραδόθηκε στο χρονοδιάγραμμά του. Είχαμε εξ αρχής ένα πρόβλημα με το παλιό κτίριο, το οποίο μας καθυστέρησε λιγάκι με την έννοια του ότι δεν περιλαμβανόταν μέσα στην πρόβλεψη την αρχική ότι έπρεπε να γίνουν σημαντικές εργασίες υποστήριξης και ασύλωσής του, και έτσι αυτό το παλιό το κτίριο έμεινε απ' έξω. Όμως θα το βάλουμε μέσα σε καινούριο πρόγραμμα. Είναι ένα έργο το οποίο πραγματικά θα βοηθήσει πάρα πολύ και στο Δήμο και στα παιδιά και στην εκπαιδευτική κοινότητα. Είναι ένα έργο σημαντικό, είναι ένα έργο που αναβαθμίζει το σύστημα, αν θέλετε, όλου του εκπαιδευτού, το εκπαιδευτικό σύστημα, δηλαδή παρέχει δυνατότητες στο να μπορέσει να φιλοξενήσει καλύτερο περιεχόμενο εκπαιδευτικό. Έχουμε σοβαρά προβλήματα με τη σχολική στέγη ως Δήμος Θεσσαλονίκης, διότι από την παλιά νομαρχία και ό,τι μπορέσαμε να παραλάβουμε ήταν προβληματικά. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με τον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων, την ΙΝΚΤΙΠ, διότι αντιμετωπίζουμε προβλήματα στη σχολική στέγη ως Δήμος Θεσσαλονίκης, και επομένως τα εγγένεια αυτού της πτέρυγας σήμερα εννοηματοδοτούν την θέληση του Δήμου Θεσσαλονίκης να λύσουμε το σχολικό πρόβλημα αφενός και αφετέρου να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για ένα ευρύ πρόγραμμα ανέγερσης σχολικών κτηρίων και παιδικών σταθμών. Καταφέρνουμε σήμερα να ξεκινήσει, βέβαια δεν θα ξεκινήσει το Λύκειο, θα μπει μέσα το γυμνάσιο, το πέμπτο γυμνάσιο, και το οποίο τόσα χρόνια ταλαιπωρούταν στα λιόμενα εκεί στο Μέγαρο Μουσικής. Το Λύκειο υπάρχουν, θα κάνουμε προσπάθειες να γίνει η πίσω πτέρυγα, που είναι το παλιό κτίριο, το οποίο θέλει βέβαια μελέτη και κάποια χρήματα. Η νέα πτέρυγα προϋπολογισμού 2,6 εκατομμυρίων ευρώ έχει σχεδιαστεί με τις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και φέρει την υπογραφή του τότε Αντιδημάρχου Αστικού Περιβάλλοντος Ανδρέα Κουράκη. Όπως είπαν όλοι, άνοιξε νέα σελίδα στα εκπαιδευτικά δεδομένα της Θεσσαλονίκης με τη στήριξη στη δημόσια εκπαίδευση. Ήταν ένα στοίχημα για τη διοίκησή μας από το 2011 να υλοποιήσουμε αυτό το έργο, το οποίο προσπάθησαν και πολλές άλλες διοικήσεις πριν από εμάς τα τελευταία 15 χρόνια να το κάνουν. Υπήρχαν προβλήματα και στατικότητα στο παλιό το κτίριο, το οποίο ελπίζω ότι σύντομα θα λυθούν και να μπορέσουμε να το δώσουμε και αυτό σε λειτουργία. Αλλά ήταν φανερό ότι έπρεπε να γίνει και μια προσθήκη μιας πτέρυγας, στην οποία θα στεγαζόταν κυρίως οι αίθουσες πολλαπλών χρήσεων και οι αίθουσες των εργαστηρίων που έλειπαν από το παλιό το κτίριο. Εγώ είμαι πάρα πολύ υπερήφανος και συγκινημένος ταυτόχρονα, γιατί εδώ που βρισκόμαστε τώρα είμαι και εγώ απόφοιτος του 5ου Γυμνασίου. Ένα ιστορικό σχολείο ξαναβρίσκει το δρόμο του. Είμαι πολύ χαρούμενος που ήμασταν όλοι μαζί από την μία πλευρά του λόφου για να μπορέσουμε να βρεθούμε σε αυτή την σημαντική ημέρα και να τιμήσουμε ένα σχολείο που έχει βγάλει εκλεκτά μέλη της κοινωνίας. Είναι γνωστό όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, θα έλεγα σε όλη την ελληνική επικράτεια. Και πιστεύω ότι όταν υπάρχει καλή θέληση, συντονισμός και κοινή προσπάθεια, τελικά έρχονται θετικά αποτελέσματα, και αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα προς μίμηση για την πόλη μας. Δώσαμε κυριολεκτικά μάχη και με το χρόνο και με τα προβλήματα που είχαμε, ώστε να ξαναλειτουργήσει αυτό το ιστορικό σχολείο, να αποδοθεί στα παιδιά. Νομίζω ότι όχι μόνο πια είναι ασφαλές, αλλά είναι αυτό που χρειάζεται σήμερα η εκπαίδευση. Τα χρόνια πέρασαν βέβαια, από το 1973 και μετά, πάρα πολύ γρήγορα. Χαιρόμαστε που βλέπουμε το καινούργιο σχολείο που θα φιλοξενήσει το γυμνάσιο. Στο βάθος έχουμε το παλιό σχολείο, το οποίο είναι σε μια διαδικασία ανακαίνησης, και ένα ιστορικό σχολείο. Στο πέμπτο είναι ένα. Δεν αλλάζει, είτε παλιό είτε καινούργιο κτίριο. Είναι ένα κομμάτι της ιστορίας της πόλης. Είναι βέβαια η ζωή μας, τα χρόνια μας, τα αφηβικά, τα νεανικά. Δεν θα μπορούσα να λείψω από τα σημερινά εγγένεια. Εγώ θεωρώ ότι επειδή η γνώση, όχι μόνο για μένα αλλά για όλους μας, είναι ένα στοιχείο της ελευθερίας και της δημοκρατίας, η γνώση μας έχει τροφοδοτήσει σε όλη μας τη ζωή, και το δημόσιο σχολείο ήταν το βασικό στήριγμα στα δικά μας νεανικά χρόνια. Νομίζω ότι σήμερα η πόλη ανοίγει ακόμα μία πηγή ελευθερίας και δημοκρατίας. Δίνεται η δυνατότητα να συνεχιστεί
η ιστορία του Πέμπτου. Το όνομα Θρυλικό δεν είναι τυχαίο που δόθηκε στο Πέμπτο, και αυτό όχι μόνο όσον αφορά τις επιδόσεις των αποφύτων στις εισαγωγικές εξετάσεις, αλλά τις επιδόσεις των αποφύτων σε όλους τους τομείς της κοινωνικής δραστηριότητας. Στον αύριο χώρο είναι και το διατηρητέο κτίριο της Κτηριαζώτου, το οποίο χτίστηκε μεταξύ των ετών 1936-1939. Το κτίσμα είναι σφραγισμένο, μέχρι ότου διασφαλιστούν κονδύλια για να γίνουν οι απαραίτητες μελέτες και εργασίες, ούτως ώστε να μπορούν με ασφάλεια να μπουν μαθητές και εκπαιδευτικοί. Μέχρι τότε, οι μαθητές του 5ου Λυκείου θα φιλοξενούνται στα λιώμενα διδακτήρια της Οδού Μαρίας Κάλλας. Όλοι οι απόφοιτοι και φίλοι του 5ου, μιας και συμπληρώνονται 80 χρόνια από την ίδρυσή του, προγραμματίζουν εκδήλωση στα τέλη του Νοέμβρη με τους απόφοιτους Χατζηνάσιο και Σαββόπουλο.